Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA. Και βασικά καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο για το 2022. Γιατί είχαν ανέβει πάρα πολλά βιντεάκια και κατά τη διάρκεια του Χριστουγέννων. Αλλά αυτά ήταν όλα στα 21, γυρισμένα πολύ πιο πριν. Οπότε να πούμε και τις ευχές. Καλή χρονιά, με υγεία, τύχη, ευτυχία σε όλους μας. Και φυσικά μία είναι η κύρια ευχή. Να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να τελειώνει όλη η ιστορία αυτή με τον κορονοϊό. Γιατί αν το συνειδητοποιήσουμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα ή σε λιγότερο από ένα μήνα, κλείνουν 2 χρόνια από τον κορονοϊό, στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί στην Κίνα είχε πιάσει πολύ νωρίτερα αυτό, είναι λίγο τρομακτικό. Οπότε ελπίζουμε να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονικότητα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο το οποίο είναι πάρα πολύ hyped. Ένα από τα πιο hyped, αν όχι το πιο hyped βίντεο όλη τη χρονιά, που φυσικά αφορά την Team of the Year. Όπως ξέρετε, όπως τα έχετε δει, έχει ανακοινωθεί το πρόμο της Team of the Year, έχει ξεκινήσει, δεν έχουν βγει ακόμη παίχτες και αυτό θα κάνουμε εμείς σήμερα. Θα ψηφίσουμε για τους παίχτες. Υπάρχει πάρα πολύ hype. Ξέρετε ότι ούτως ή άλλως η Team of the Year είναι το πρόμο της υπερβολής, είναι το καλύτερο πρόμο, το πιο anticipated πρόμο κάθε χρονιά. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει περισσότερο το ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, EA στην Team of the Season, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Σήμερα λοιπόν έχει κληθεί το Team Aris να ψηφίσει για την 11η και θα σας δείξω και τον 12ο παίκτη που θέλω να βγει για τη φετινή Team of the Year. Αναφέρομαι φυσικά στην σεζόν 2021, έτσι. Αυτό για να είμαστε και ξεκάθαροι. Όπως έχει πει η ίδια η EA, πιάνει το μισό δεύτερο του 21 και το μισό πρώτο του 22. Οπότε με βάση αυτό όλοι κάνουν και τις επιλογές τους. Τώρα, να πω κάτι, ότι το συγκεκριμένο βίντεο προκαλεί 2 καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι του ultra hype, όλοι περιμένουν πώς και πώς να ψηφίσουν την 11η. Το δεύτερο, και περιμένουν να δουν και τις δικές μου επιλογές. Το δεύτερο που προκαλεί το συγκεκριμένο βίντεο είναι πάρα πολύ debate. Θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα διαφωνήσουν, που θα πούνε γιατί έβαλες αυτόν, δεν έβαλες τον άλλον. Και ειδικά στο φετινό πρόμο, στη φετινή Team of the Year, που δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι θα βγουν σε κάποιες θέσεις, όχι σε όλες, σε κάποιες όμως συγκεκριμένες θέσεις, πιστεύω θα έχουμε πάρα πολύ debate. Και αυτό θέλω από εσάς. Απλά θέλω στα σχόλια κάτω να γράψετε την άποψή σας κόσμια. Μην αρχίσουμε να βρίζουμε και διαγράφουμε comments. Ξέρετε, έχει κουράσει αυτό. Νομίζω το έχουμε ξεπεράσει κιόλας στο κανάλι. Οπότε, κόσμια, γράφετε αυτό που θέλετε και κάνουμε την κουβεντούλα μας όπως πάντοτε στα comments. Πριν πάμε στο βιντεάκι για να δείτε ποιους έχω ψηφίσει και ποιους θα ψηφίσω μάλλον, να σας πω για τα στριμάκια τα οποία τα κάνουμε στο Τρόβο. Οι περισσότεροι το ξέρετε, αλλά όσοι δεν το ξέρετε, σας υπενθυμίζω ότι στην ιστοσελίδα του Τρόβο, trovo.live, κάθετος Άρης Σίγνα, το link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή, είναι το κανάλι μου στο οποίο στριμάρουμε. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ hype εκεί και τώρα λόγω της Team of the Year θα έχουμε ακόμη περισσότερο hype. Το chat δίνει πόνο, δηλαδή μπορώ να πω ότι είμαστε στην καλύτερη φάση μας όσον αφορά το live streaming. Οπότε τώρα, ειδικά που έχουμε και Team of the Year, γιατί θα έχουμε FIFA Points, θα έχουμε Pack Opening, θα έχουμε lightning rounds, αν υπάρξουν, γιατί πέρυσι δεν υπήρξαν πολλά. Όχι, πλάκα κάνω. Όχι, όντως δεν υπήρξαν. Τέλος πάντων, θα έχουμε SBC, θα έχουμε όλο το content που αφορά την Team of the Year. Θέλω να ζήσουμε και τη φετινή Team of the Year μαζί, όπως είχαμε ζήσει και την περσινή. Πραγματικά περιμένουμε πάρα πολύ hype. Οπότε, κάντε ένα account στο Τρόβο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα email και ένα κωδικό για να μπορέσετε να κάνετε follow. Γιατί αν δεν έχετε account, δεν μπορείτε να κάνετε follow και επομένως δεν μπορείτε να λάβετε τις ειδοποιήσεις. Και εκτός αυτού, φυσικά για να κάνετε και σχόλιο στο chat, επίσης χρειάζεστε account. Οπότε, κάντε το, είναι πανεύκολο. Πατήστε και follow στο Τρόβο και θα τα λέμε εκεί τακτικά τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες βασικά. Γιατί η Team of the Year θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Αυτό. Πέρα από τα γνωστά, φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι, γιατί πολλοί από εσάς δεν έχετε κάνει. Το λέω συνέχεια και θα βαρεθείτε να το ακούτε. Πάμε να δούμε τι θα ψηφίσουμε για την 11η. Το link θα υπάρχει επίσης κάτω στην περιγραφή ή στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Θα δω που θα το βάλω. Λογικά στο καρφιτσωμένο σχόλιο είναι πολύ πιο εύκολο για να πάτε να βρείτε την ψηφοφορία. Ποιο είναι το link στη σελίδα της EA. Γίνεται επίσημα στη σελίδα της EA, κάποτε γινόταν σε άλλες σελίδες. Αυτό που θα ρωτήσετε περισσότεροι είναι μέχρι πότε είναι η ψηφοφορία, και νομίζω το γράφει εδώ. Ότι έχει ξεκινήσει από τις 10 Ιανουαρίου και θα κρατήσει μέχρι τις 17 Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή άλλες 3 μέρες από σήμερα που βλέπετε το βίντεο. Μέχρι τις 11:59 PST. Τώρα δεν ξέρω ποιο time zone είναι το PST, μπορείτε να το τσεκάρετε. Πάντως έχετε και όλο το Σαββατοκύριακο για να ψηφίσετε. Πάμε εδώ. Και να πω κάτι ακόμη, γιατί σήμερα, Παρασκευή, το απόγευμα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο πρόμο το οποίο λέγεται Warm Up Series, που αφορά την Team of the Year. Δεν ξέρουμε τι είναι. Γενικότερα έχει ξεκινήσει έτσι το ψιστήρι με την Team of the Year, αλλά αυτό πρώτη φορά το βλέπουμε. Θα είναι κάποιες extra κάρτες, όπως ήταν η Honorable Mention πέρσι. Θα είναι κάποιο πρόμο αντίστοιχο των swaps, tokens που είχαμε πάρει στους wildcard. Δεν ξέρουμε καθόλου. Περιμένουμε να δούμε σήμερα το απόγευμα περί τίνος πρόκειται, αλλά όπως βλέπετε η EA έχει ξεκινήσει το ψιστήρι. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, 27 του μήνα θα είναι διαθέσιμη όλη στα πακέτα και κάπου στις 21-23 νομίζω θα αρχίσουν να βγαίνουν σπαστά οι παίκτες, δηλαδή θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Οπότε ναι,
Πάμε να δούμε τη δική μου ενδεκάδα, η οποία βασίζεται κατά 95% ποδοσφαιρικά και ένα πολύ μικρό κομμάτι επηρεάζει το FIFA. Θα ξεκινήσω από τον goalkeeper, γιατί εκεί έχω ψηλοαποφασίσει. Μετά θα πάμε κέντρο επίθεση. Βασικά μετά θα πάμε επίθεση, γιατί εκεί έχω αποφασίσει τις επιλογές μου. Κέντρο που σκέφτομαι λίγο ακόμα, και άμυνα που είναι αυτό που με έχει δυσκολέψει περισσότερο. Πάμε στους τερματοφύλακες, στους οποίους έχουμε όλους αυτούς τους υποψηφίους. Κουρτουά, Ντοναρούμα, Έντερσον, Μαϊνιάν. Τα βλέπετε τα ονόματα, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω όλα. Οι δικές μου δύο επιλογές που πρέπει να έχω κληθεί να κάνω μία επιλογή από τις δύο είναι ο Μεντί της Chelsea και ο Ντοναρούμα. Ο Μεντί έχει πάρει το Champions League. Γενικότερα έκανε μπάμ από το πουθενά ο Μεντί. Έφαγε τη θέση του Κεπά, ο οποίος μάλλον θέλει να το γυρίσει στην προπονητική. Δεν ξέρω και άμα θέλει να πάει να παίξει λίγο manager, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Τέλος πάντων, ο Μεντί ήταν από τα μεγάλα μπαμ της περσινής χρονιάς. Ένας πάρα πολύ σταθερός τερματοφύλακας, νικητής της Champions League, έχει μεταμορφώσει την Chelsea, γιατί ο Κεπά είχε κάνει πάρα πολλά λάθη. Οπότε νομίζω ότι είναι deserved η θέση του Μεντί στην ενδεκάδα, όπως deserved είναι και του Ντοναρούμα. Και αυτό που με δυσκολεύει είναι πάρα πολύ ποιον θα διαλέξω από τους δύο. Θα κλείσω προς τον Ντοναρούμα, γιατί θεωρώ ότι ένα τρόπαιο σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή με την εθνική Ιταλία στο Euro, είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα Champions League, κατά την προσωπική μου άποψη. Βέβαια, με το κακό ότι ο Ντοναρούμα θα είναι τεράστιο τρόλ για την team of the year που πιθανότητα θα πάρει ο Μέση για το γαλλικό πρωτάθλημα. Αλλά θα παίξω, θα το ρισκάρω και θέλω να δω τον Ντοναρούμα, είναι και καρασπασμένο στο παιχνίδι, παίζει αυτή η team of the year card να είναι ακραία. Τέλος πάντων, αλλά και το Μεντί να δω στην 11 δεν θα με πειράξει. Έχει αυτός πάρα πολύ hype και είναι και πάρα πολύ dessert. Οπότε όποιος και από τους δύο και να βγει, εγώ είμαι κομπλέ. Σκυπάρουμε σίγουρα άμυνα και πάμε στην επίθεση. Όπου στην επίθεση είναι πολύ εύκολες οι επιλογές μου. Η πρώτη επιλογή, και δεν ξέρω, έχω δει πολλές ομάδες να μην τον έχουν, πολλοί από εσάς να μην τον έχετε βάλει, είναι ο Μέση, παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω Team of the Year χωρίς τον νικητή της χρυσής μπάλας. Και πολλοί λέτε τι έκανε ο Μέση και τι δεν έκανε. Τι έκανε, ρε παιδιά, κράτησε μια Μπαρτσελόνα όρθια, γιατί μόλις έφυγε η Μπαρτσελόνα σκορπίστηκε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Πήρε ένα Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή που το κυνηγούσε απεγνωσμένα εναντίον της Βραζιλίας στον τελικό. Τι άλλο θέλατε να κάνει. Εντάξει, οκ, okay, στο πρώτο μισό με την Παρή όντως δεν του έχει βγει. Είναι πιο καλό στο Champions League. Στο πρωτάθλημα όντως είναι φάντασμα. Αλλά δεν μπορεί τον νικητή της χρυσής μπάλας να μην τον έχει στην ενδεκάδα. Δηλαδή αυτό είναι εξωπραγματικό. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλα. Οπότε πανεύκολη επιλογή για τον Μέση. Striker εννοείται θα βάλουμε Λουκάκου. Ναι, όχι εντάξει, πλάκα κάνω, για το meme το λέω. Striker εννοείται θα είναι ο runner-up, ο δεύτερος της χρυσής μπάλας που ήταν ο Λέβα. Με πολύ μικρή απόσταση από τον Μέση θα μπορούσε και εύκολα να το έχει κερδίσει ο Λέβα το συγκεκριμένο βραβείο. Πέρσι το κλέψανε. Όπως και να έχει, ο Λέβα αξίζει να έχει μια θέση στην ενδεκάδα πάρα πολύ εύκολα, δεν θα το συζητήσουμε και περισσότερο. Το καλύτερο striker αυτή τη στιγμή στον ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα, έτσι. Για να μην μπερδέψουμε το FIFA και την πραγματικότητα. Και ο τρίτος που θέλω στην επίθεση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ deserved και επίσης είδα να μην τον έχουν πάρα πολύ μέσα είναι ο Σαλάχ. Ας βάλουμε το Σαλάχ left winger, έτσι. Δεν έχει διαφορά είτε είναι ο Μέση είτε ο Σαλάχ. Νομίζω και οι δύο right wingers θα βγουν. Ξέρω να κάνουν το Μέση striker. Anyway. Ο Σαλάχ θα πείτε πάλι, μα τι έκανε πέρσι η Liverpool, ήταν πεθαμένη. Όχι, δεν ήταν πεθαμένη. Βασικά, ναι, ήταν πεθαμένη η Liverpool. Αλλά αν υπάρχει ένας από τους διασωθέντες ή ο μοναδικός βασικά που ξεχώρισε σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Σαλάχ. Για να μην αναφερθώ στο πρώτο μισό πάλι φέτος που είναι πάρα πολύ καλός ο Σαλάχ. Για μένα είναι σχετικά underrated. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Σαλάχ είναι κοντά στο επίπεδο αυτών που έκανε ο Μέση στα prime του. Δεν είναι στο επίπεδο του Μέση, αλλά είναι αρκετά κοντά. Είναι ό,τι πιο κοντινό βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε Μέση. Δηλαδή αν είδατε τον goal με την Chelsea που έβαλε τώρα πρόσφατα στο παιχνίδι που παίξανε, ήταν goal Μέση. Δηλαδή πλησιάζει σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ, αλλά φέρνει λίγο από μέσα στο κλειστό κοντρόλ, στην τρίπλα, σε όλα. Οπότε θα ψηφίσω σίγουρα Σαλάχ και είμαι πάρα πολύ σίγουρος για την τριάδα της επίθεσης ότι αυτή θα είναι η τριάδα. Εκτός και αν ψηφίσουν με βάση το FIFA και δούμε κανένα Neymar ή Mbappé εκεί πέρα, έτσι. Αυτό. Πάμε στο κέντρο. Θα ξεκινήσω από εκεί που είμαι 100% σίγουρος, Sexy Diaz. Όχι, δεν είμαι για τον Diaz. Είμαι για τον Καντέ, Καντεδάκο, νικητής Champions League με την Chelsea. Δεν ξεχώρισε πάρα πολύ. Βασικά όχι, ήταν από αυτούς που ήταν από τους καλούς της Εθνικής Γαλλίας, απλά δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει η Εθνική Γαλλία στο καλοκαίρι. Το καλύτερο αμυντικό χαφ στον πλανήτη, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Η θέση αυτή του ανήκει, είναι καπαρωμένη. Αυτή η θέση δεν θα πρέπει να είναι team of the year θέση και ανήκει να βάλουμε εμείς παίκτη, θα πρέπει να γράφει Καντέ πάνω, έτσι. Δεν χρειάζεται να το αιτιολογήσουμε και πάρα πολύ. Το καλύτερο αμυντικό χαφ στον πλανήτη. Πάμε στην επόμενη επιλογή, την οποία λίγο τη σκέφτηκα, αλλά
Δεν μπορώ να δω Team of the Year χωρίς να υπάρχει ο De Bruyne. Από τους καλύτερους παίχτες στο κέντρο, αν όχι ο καλύτερος, μπορεί να παίξει σε πάρα πολλούς ρόλους και να κόψει και να μοιράσει, να παραστήσει και το δεκάρι. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο De Bruyne. Σε μια City που ναι, μεν είχε τραυματισμούς ο De Bruyne πέρσι, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, δεν μπόρεσαν να κλατσάρουν τον τελικό του Champions League. Ναι, συμφωνώ, αλλά ήταν. Δεν μπορώ να μην δω τον De Bruyne στην. Στην Team of the Year. Είναι από τους πιο ταλαντούχους, αν όχι ο πιο ταλαντούχος μέσος αυτή τη στιγμή. Είναι άδικο να μην υπάρχει ο De Bruyne εκεί. Και είχε και μια χρονιά για τα μάτς που έπαιξε, πάλι ήταν De Bruyne. Δηλαδή έκανε αυτά που πάντοτε κάνει ο De Bruyne και είχε και τις assist του και τα πάντα. Δεν νομίζω ότι ήταν ο Σαλάχ πρώτος σε assist πέρυσι στην Premier League και τρίτος πρέπει να ήταν ο De Bruyne ή πίσω από τον Kane, κάτι τέτοιο. Οπότε De Bruyne σίγουρα μέσα. Τώρα για την τρίτη επιλογή. Και εδώ υπάρχει πάρα πολύ debate. Που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει debate, ή αν υπάρχει debate, μόνο να υπάρχει debate στο κομμάτι του FIFA, που είναι ο Ζορζίνιο. Ποδοσφαιρικά, ένας παίχτης ο οποίος οργανώνει το κέντρο και στην Ιταλία που σήκωσε το Euro και στην Chelsea που σήκωσε το Champions League, δεν είναι παράλογο να μην υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Έχει βγει στην τρίτη θέση της χρυσής μπάλας, πίσω από Μέση και Λέβα, δηλαδή σκεφτείτε λίγο τον ανταγωνισμό που είχε. Με περίπου 80-85 ψήφους από τον Λέβα και μετά κάτω από τον Ζορζίνιο είναι το χάος. Αξίζει να μπει, ποδοσφαιρικά αξίζει να μπει ο Ζορζίνιο. Δεν έχει τις ακραίες ασίστη, τα ακραία γκολ, για τα περισσότερα γκολ που βάζει είναι από πέναλτι. Παραλίγο να ήταν και μοιραίο στον τελικό του Euro. Αλλά όπως και να έχει, θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει. Τώρα, από άποψη FIFA, η κάρτα του Ζορζίνιο δεν φτιάχνεται με τίποτε. Αν δείτε το pace του, έχει νομίζω 60 acceleration και 50 sprint speed. 55 sprint speed, δηλαδή και συν 25 να του δώσουν που δεν θα του δώσουν, πάλι θα φτάσει 80. Δηλαδή, από άποψη FIFA, δεν θα είναι κάτι ακραίο αυτή η κάρτα. Έχει καλό passing, θα έχει ακραίο βασικά passing, αν πάρει το upgrade της Team of the Year. Θα έχει ακραίο dribbling, pace, shooting και τα υπόλοιπα defending physical, δεν θα είναι κάτι ακραίο. Αλλά νομίζω ότι είναι deserved τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, ο Φοφανά, ο πορτοκαλί, ο headliners που κυκλοφορεί, ήδη είναι 50 φορές καλύτερος από το Ζορζίνιο που θα βγει, αν βγει στην Team of the Year. Αλλά θεωρώ ότι ποδοσφαιρικά αξίζει να βρίσκεται εκεί. Και πάμε τώρα στην άμυνα, όπου στην άμυνα δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ για να κάνω τις επιλογές μου. Στη μόνη επιλογή που δεν δυσκολεύτηκα ιδιαιτέρως είναι ο Κανσέλο, τον οποίο θα τον βάλω και left back γιατί τον έχουμε δει να αγωνίζεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί, ποτέ δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά ο Κανσέλο μπορώ να πω πλέον ότι είναι παίκτης Guardiola, είναι παίκτης Pep. Δεν ξέρω αν εξελίχθηκε κιόλας υπό την ομπρέλα, ας πούμε, της ομάδας του Pep, αλλά πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, ξεχώρισε, δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο Davies πέρσι. Δεν μπόρεσαν, όπως είπαμε, να πάρουν το Champions League, αλλά πάλι στο πρωτάθλημα ήταν καταλυτικός για την City και έχει βρει, είναι βασικά πλέον βασικός και αναντικατάστατος για το σχήμα του Pep. Για μένα είναι πολύ deserved ο Cancelo και νομίζω ότι μπαίνει με τη μεγαλύτερη ευκολία από την υπόλοιπη άμυνα τουλάχιστον. Τώρα, στα υπόλοιπα. Η επόμενη επιλογή μου είναι ο Ruben Diaz. Καταρχάς θα έχουμε ένα hyperlink ακραίο αν βγουν αυτοί που πιστεύω ότι θα βγουν και οι δύο. Επίσης μεταμόρφωσε την άμυνα της City, έχει ανεβάσει το επίπεδο με έναν πιο υγιή Laporte και πιο σταθερό Laporte. Πιστεύω ότι θα είχαμε ένα ακραίο partnership στην άμυνα της City. Ειλικρινά δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στον Laporte και θα μπορούσαμε να έχουμε όντως ένα τα καλύτερα partnerships στην ιστορία της Premier League. Αλλά ο Ruben Diaz... κατά τη γνώμη μου δεν έκανε αυτό το τεράστιο μπαμ που είχε κάνει ο Van Dijk όταν είχε πάει στη Liverpool, αλλά είναι πάρα πολύ καλός, είναι σχετικά κοντά, δεν είναι κοντά σε αυτό που έκανε ο Van Dijk, αλλά θεωρώ ότι ξεχώρισε αρκετά. Οπότε μία θέση θεωρώ του ανήκει στην Team of the Year. Η επόμενη επιλογή μου είναι πάλι CB και θα βάλω το Marquinhos. Εδώ μπορεί να έχετε τις αμφιβολίες σας και να πείτε ότι δεν αξίζει, αξίζει να μπει κάποιος άλλος, π.χ. αξίζει να μπει ο Rudiger κτλ. Θεωρώ ότι ο Marquinhos είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί τρομερά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει γκολ στην Παρί. Ούτε αυτός μπόρεσε να κλατσάρει Champions League, ούτε αυτός μπόρεσε να κλατσάρει το Copa America με την Αργεντινή. Αλλά όπως και να έχει, για μένα είναι ένας από τους center backs που ξεχωρίζουν. Δηλαδή και την μπάλα μπορεί να κουβαλήσει και γκολ μπορεί να βάλει. Δικά το είδαμε πρόπερση αυτό. Κουβάλησε μόνο στην Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Και δεν ψηφίζω με βάση το πρόπερση, ψηφίζω γενικά. Και είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά και έχει μια ακραία χρονιά ήδη φέτος. Γιατί είπαμε ότι αυτή η ψηφοφορία αφορά το δεύτερο μισό του 2021 και το πρώτο μισό του 2022. Και στο πρώτο μισό του 2022 είναι ακραίος ο Marquinhos. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ πέρα. Η τελευταία επιλογή μου θα είναι πάλι CB.
και δεν θα είναι right back και δεν θα είναι για παράδειγμα ο Trent, γιατί ο Trent ήταν αυτός που έχει καπαρώσει τη θέση της Team of the Year τα τελευταία χρόνια. Δεν θα ψηφίσω τον Arnold. Δεν θεωρώ ότι έκανε καλή χρονιά πέρσι. Έχει κάνει καλό ξεκίνημα μόνο στο 22. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο Arnold έχει. Τα κοιτούσα τώρα πρόσφατα, πριν μερικές ημέρες, εβδομάδα πες να ήταν. Ο Arnold είχε πέρσι 7 assist νομίζω στο πρωτάθλημα σε όλη τη χρονιά και φέτος στο πρώτο μισό έχει 7. Που δείχνει πόσο κακή ήταν η περσινή σεζόν του Arnold, ή να το πούμε καλύτερα, πόσο κακή σεζόν για τον ίδιο ήταν η περσινή σεζόν. Δεν θεωρώ ότι αξίζει να βρίσκεται στην Team of the Year ο Arnold και δεν θεωρώ ότι γενικότερα ότι κάποιος από τους ακραίους backs αξίζει να βρίσκεται εκεί πέρα. Θα πάω σε μια επιλογή που επίσης μπορεί να τη θεωρήσετε unpopular, είναι CB και έχει να κάνει με το partnership της Ιταλίας στο Euro. Θεωρώ ότι είναι παράλογο να μην δούμε έναν εκ των Μπονούτσι και Ελλήνη στην Team of the Year. Μιλάμε ρε εσείς για τους καθηγητές της άμυνας. Η Ιταλική άμυνα, ξέρουμε την Ιταλική σχολή άμυνας. Είναι η καλύτερη σχολή άμυνας. Θεωρώ παράλογο μετά από τέτοιες εμφανίσεις, ειδικά στο Euro, να μην έχουμε έναν εκ των Μπονούτσι και Ελλήνη. Δηλαδή και τους δύο να έβλεπα δεν θα μου φαινόταν περίεργο. Δηλαδή, αν πούμε, αν έβγαινε ο Μαρκίνιος και έμπαιναν και οι δύο, δεν θα μου φαινόταν περίεργο. Ή βασικά θα μπορούσε να μπει και ο Ρούντιγκερ. Και αυτόν έχω δει πάρα πολλούς να τον επιλέγουν. Αλλά εγώ θα καταλήξω σε έναν από τους δύο. Ας μπει όποιος από τους δύο και να είναι, το θεωρώ πάρα πολύ deserved. Και η Ελλήνη με τον ακραίο τρόπο που αμήνεται. Θυμάστε εκείνη τη χαρακτηριστική φωτογραφία με τον Στέρλινγκ που τον έχει βουτήξει από την φανέλα. Το πόσο μαχητικός είναι ο Κιελίνη. Ο Μπονούτσι, καταπληκτικός επίσης στην άμυνα. Σκόραρε και γκολ στον τελικό. Και εκτός αυτού, για μένα ο Μπονούτσι είναι και ένας πολύ πιο τεχνικός παίκτης από τον Κιελίνη. Δηλαδή, τον βλέπουμε να κουβαλάει πολλές φορές την μπάλα και το είδαμε και στο Euro. Δηλαδή, περισσότερο παρακολούθησα τον Μπονούτσι στο Euro, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Ιταλικό πρωτάθλημα. Και με έκανε τρομερή εντύπωση η ευκολία με την οποία κουβαλάει την μπάλα. Κάτι το οποίο ο Κιελίνη δεν μπορεί να το κάνει τόσο πολύ. Οπότε, για αυτόν και μόνο τον λόγο, θα ψηφίσω τον Μπονούτσι, αλλά σας λέω και τον Κιελίνη να έβλεπα θα ήμουν ακομπλέ. Αυτή είναι η δική μου ενδεκάδα. Όσον αφορά τις επιλογές, πιστεύω στην επίθεση θα πέσουμε μέσα. Στον De Bruyne, Καντέ και ίσως Ζορζίνιο θα πέσουμε μέσα. Κανσέλο, Ρούμπεν Δίας πιστεύω θα είναι μέσα. Και τώρα παίζει αυτή η τριάδα, γιατί πιστεύω μπορεί να δούμε το Μεντί και να δούμε εδώ πέρα Ρούντιγκερ και κάποιον άλλο. Μαρκίνιος πιστεύω μπορεί να τον δούμε. Μπονούτσι δεν πιστεύω ότι θα τον δούμε, αλλά κατά την άποψή μου δεν πρέπει να λείπει από την Team of the Year. Για τον 12ο παίκτη, επειδή πλέον δεν θα επηρεαστεί το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, θα πάω τελείως από άποψη FIFA. Και θεωρώ ότι ένας Κριστιάνο Ρονάλντο πρέπει να βρίσκεται στην 11άδα. Στην 12άδα, συγγνώμη. Για μένα, εάν ο Κριστιάνο δεν βρίσκεται στην Team of the Year, είναι τέλος μιας εποχής που έχει σημαδέψει το ποδόσφαιρο. Και το FIFA, αν θέλετε. Πρόπερση πήγε να γίνει αυτό, ή πέρσι ήταν, δεν θυμάμαι, που είχε βγει. Όχι, πρόπερση. Που είχε βγει σαν 12ο ο Κριστιάνο και πέρσι που βγήκε σαν 12ο ο Μέση. Όταν σπάσει αυτή η παράδοση να βρίσκεται ένας από αυτούς τους παίκτες στην Team of the Year, τότε ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Εφόσον είναι ακόμα νόμινο ο Κριστιάνο, θέλω να τον δω. Γιατί πολύ απλά Mbappé θα τον δούμε πάρα πολλές φορές. Έχει πόσα χρόνια μπροστά του Mbappé. Θα τον δούμε σίγουρα στις επόμενες Team of the Year. Εάν ο Κριστιάνο του έχει μείνει η φετινή και του χρόνου ή και η υποψηφιότητα της επόμενης σεζόν του 22, θέλω να τον δω σίγουρα. Team of the Year χωρίς Κριστιάνο δεν λέει πολλά. Παρόλο που από άποψη FIFA μας συμφέρει να βγει ο Mbappé για να μην κυνηγήσουμε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Βέβαια, να μου πείτε πάλι στην Premier League είναι ο Κριστιάνο, οπότε θα υπάρχουν ήδη πόσες κάρτες από Premier League. Και αν βγει Κανσέλο και Ρούμπεν Δίας και υπάρχει ο Κριστιάνο, ποιος ξέρει τι τρόλους έχουν να πέσουν εδώ πέρα με αυτούς τους Πορτογάλους. Αλλά ναι, δεν θα ψηφίσω τον Mbappé, θα ψηφίσω τον Κριστιάνο. Στηρίζομαι στο κομμάτι το ότι ο Κριστιάνο έχει fan base πολύ μεγάλο και ότι θα τον ψηφίσουν, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός και να μην σας πω, πιστεύω ότι μπορεί να βγει ο Mbappé. Όχι μόνο για το fan base του Mbappé, για το ότι είναι cover star και επίσης για το γεγονός ότι ο Mbappé είναι καρασπασμένος στο φετινό παιχνίδι. Ο Κριστιάνο, η χρυσή κάρτα του δεν είναι. Αυτός αν πάρει Team of the Year, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μας συμφέρει πολύ κιόλας άμα πάρει ο Mbappé και κυνηγήσουμε, ας πούμε, το upgrade της Γαλλίας. Γιατί εκεί θα πάμε, ξέρετε, εγώ πάντοτε εκεί πηγαίνω, θα έχουμε Messi, αν έχουμε κάποιον από αυτούς τους δύο, το οποίο δεν είναι πολύ καλό βέβαια να έχουμε πολλές κάρτες, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, και τον Mbappé. Θα δούμε. Από άποψη FIFA μπορούν να ψηφίσουν και τον Neymar με το 5-5, έτσι. Δεν μου φαίνονταν περίεργο και αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω Κριστιάνο. Αυτά. Αυτή είναι η δική μου Team of the Year. Ας την κάνουμε submit. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις δικές σας Team of the Year κάτω στα comments. Να μου πείτε ποιους ψηφίσατε, αν συμφωνείτε. Θέλω πιο πολύ να μου πείτε για το κομμάτι της επιλογής του Μπονούτσι και του Μαρκίνιους, αν συμφωνείτε. Γιατί εγώ τους θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μέσα στην Team of the Year.
Οπότε ναι, θα ήθελα να κάνουμε κουβεντούλα κάτω στα comments. Γράψτε μου και τις δικές σας ομάδες και φυσικά θα δούμε ποιοι θα βγουν. Λογικά εκεί κατά τις 20 κάτι θα τους ανακοινώσει η EA ή την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα τεράστιο like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.